σηματοδοτεί φυλακή για όλους. Μια νέα αυστηρή συνθήκη διαμορφώνουν για την κοινωνία οι αλλαγές που πέρασαν στο νέο ποινικό κώδικα και τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Όλοι θα εκτείουν ένα κομμάτι φυλακής πάνω από 2 χρόνια όταν έχουν μια ποινή φυλάξης πάνω από 2 χρόνια. Κηρύττει να γίνει μια θεωρία νόμου και τάξης. Αλλά αν αυτό ήταν σωστό και θα το είχαμε δει σε όλη την Ευρώπη, δεν το έχουμε δει σε όλη την Ευρώπη, που και εκεί υπάρχει εγκληματικότητα. Δεν φαντάζομαι στην Ελλάδα υπάρχει μεγαλύτερη από ό,τι υπάρχει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν έχουμε δει αντίστοιχα συστήματα νόμου και τάξης. Εδώ λοιπόν έχουμε μια κυβέρνηση που υπήκει στον ποινικό λαϊκισμό. Σου λέει θα πω ότι βάζω αυστηρές ποινές για τα αδικήματα για να δείξω ότι δεν υπάρχει αντιπορισία. Ενώ στην ουσία ξέρουμε πολύ καλά ότι όσο αυστηρές και αν γίνουν οι ποινές, η εγκληματικότητα και η παραβατικότητα δεν αντιμετωπίζεται μόνο με τις αυστηρές ποινές. Πραγματικό είναι για ένα οικονομικό αδίκημα, για ένα οικονομικό έγκλημα, ο άλλος να στιγματίζεται και να πηγαίνει φυλακή που δεν έχει να πληρώσει το ΙΚΑ του. Ή επειδή έκανε μια παραβατικότητα, έκανε μια, ας την πούμε, μια ψευδορκία, μια σκοφαντική δυσφήμιση. Την στάση της κυβέρνησης και κυρίαρχα τα όσα φέρνει αυτή η εφαρμογή του νέου ποινικού κώδικα καυτηρίασε ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων. Ξαναπώ κάτι. Νομίζω ότι είναι μια κυβέρνηση που έχει δείξει ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ούτε από κινητοποίηση ούτε από αντιδράσεις. Εδώ χτυπήθηκε με τους κεντρικούς, με βασικές δικές της αξιακές αναφορές, όπως είναι το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, το θέμα της φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών κατά παρέκκληση όσων είχε προεκλογικά υποσχεθεί. Άρα μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία έχει αποφασίσει να τα βάλει με όλους και με όλα.